Φίλοι, φυσικά εμείς τι κάνουμε, πάμε αυτό το μήνα το λεγόμενο Χριστουγεννιάτικο το Δεκέμβριο. Πηγαίνουμε δεκάδες Χριστουγεννιάτικο σημείο σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Γι' αυτό και τώρα έχουμε έρθει με τον Κώστα, τον εικονολήπτη, τον κάμεραμαν, τον μεγάλο. Λοιπόν, έχουμε έρθει που άλλο, αγαπητοί μου φίλοι, στην αγαπητή μου τη Χρυσούπολη, Δημοσνέστου, και είδαμε στην παραμυθένια Παραμυθούπολη. Ελάτε μαζί μου να μιλήσουμε με μικρούς, με μεγάλους, φυσικά να δούμε τι άλλο το άναμα του δέντρου και να περάσουμε ωραία. Ελάτε μαζί μου, η Μάμπα Αλτή. Παραμυθούπολη, Χρυσούπολη, ξεκινάμε. Εσείς είστε ταξιδιωτικά. Κοίταξε, να είμαι ειλικρινής τώρα, σαν Διογέννης, πιο πολύ για κλόνο με μοιάζει παρά για εξωτικό. Η στολή λίγο έτσι που μας χαλάει η στολή. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Καλά. Τα φορά ρε παιδιά που είναι τα εξωτικά, από ό,τι ξέρω τα εξωτικά, βοηθάει το Γεωβασίλη στα δώρα. Μέσα είναι τα δώρα. Μέσα είναι. Ο Γεωβασίλης τα έχει. Μέσα είναι ο Γεωβασίλης. Γεια σας Γεωβασίλη μου. Γεια σας. Μέσα. Ω, γεια σας. Πώς σε λένε εσένα μωρέ? Πώς τη λένε? Άγγελα. Άγγελο, τι δώρα θα πάρεις από τον Άγιο Βασίλη? Ένα αυτοκινητόδρομο. Αυτοκινητόδρομο? Ναι. Εσύ Χρυσάνθη που γελάς? Κούκλες. Κούκλες. Άρα μεγάλε. Γεια σας. Αγαπητέ μου Άγιο Βασίλη, γεια σου. Τι κάνετε, πώς? Καλά είμαστε. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε δώρα στα παιδάκια. Βεβαίως. Δώρα, αγάπη, ειρήνη. Το δέντρο θα το ανάψουμε σε λίγη ώρα, σωστά? Βεβαίως. Ερώτηση, τα παιδάκια τι ζητάνε? Πιο πολύ δεν μπορώ να σου πω και τα γράμματα που δίνουν, ναι. Αγάπη και ειρήνη. Μάλιστα. Ευτυχώς. Που δεν ζητάνε τα κινητά και τα λάπτοπ και αυτά. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις. Εντάξει, πάτε τώρα τα παιδιά. Πρέπει εμείς οι μεγάλοι, που λέει λόγος ότι είναι μεγάλοι, να γίνουμε παιδιά αυτή την εποχή, αυτόν τον καιρό. Μόνο πρέπει να είμαστε παιδιά κι εμείς. Άμα δεν το ζούμε αυτό το πράγμα, τότε τι. Πόσο καιρό θα έχουμε εδώ πέρα έτσι που θα έχουν τα παιδάκια? Μέχρι τις 3 Ιανουαρίου. Α, δηλαδή έχουμε σχεδόν ένα μήνα δηλαδή. Πήρα άδεια από πάνω. Πήρες άδεια. Θα σε έχουμε εδώ πέρα δηλαδή. Βεβαίως, και θα χαρούμε να είστε εσείς εδώ. Θα δούμε και δωράκια, να δούμε στα παιδάκια και... Βεβαίως, τα δωράκια τους, τις καραμελίτσες τους, τις βότες τους. Τα γράμματα που έχουν, τα γράμματα που τα στέλνουν. Τα γραμματάκια τα βάζουμε εδώ. Μάλιστα, ναι. Ωραία. Και το βράδυ όταν τελειώνω, όταν ήγω, τα διαβάζω. Και πέρσι ήμουν Άγιος Βασίλης. Το δικό μου το γράμμα, όποτε μου πιτσιρικάς, το πήρε, μη γελάς εσύ, εγώ πιτσιρικάς ήμουν κάποτε. Ήμουν όπως είμαι τώρα, το είχες πάρει δηλαδή. Βεβαίως. Ξέρετε κάτι, το είχε πάρει ο Άγιος Βασίλης, το δώρο που είχα ζητήσει, μου το είχε φέρει κιόλας. Θυμάμαι το πρώτο μου δώρο. Είναι σημαντικό να θυμάσαι το πρώτο δώρο. Αν θυμάσαι το πρώτο δώρο, την πρώτη τσάντα του σχολείου. Α, δεν είναι αυτά σημαντικά. Υγεία πάνω απ' όλα σε όλους. Υγεία, αγάπη και ομόνοια. Και ευχές για τα Χριστούγεννα και το νέο έτος. Υγεία. Ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αγάπη. Υγεία και αγάπη. Τα άλλα όλα έρχονται. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, αγαπητέ μου Κώστα, έξω. Γεια σας. Γεια σας, καλά είμαστε. Πες μου τι δώρο έχεις ζητήσει τον Γιο Βασίλη. Έχω ζητήσει, θα ήθελα να ζητήσω πολλά επιτραπέζια. Πολλά επιτραπέζια. Ναι. Ποιο από όλα μου θα παίζεις, πολλά πιο δηλαδή. Στο κεφάλι το έχω. Α, μάλιστα. Είσαι καλή μαθήτρια. Ναι. Για πάμε μέσα στον Γιο Βασίλη. Έλα αγαπητέ μου Κωστή, βρισκόμαστε στην αγαπητή μου την. Βρισκόμαστε στην αγαπητή μου, πού βρισκόμαστε? Στο σπίτι του Άι Βασίλη. Πού βρισκόμαστε? Στη Χρυσούπολη. Άντε ρε μεγάλη. Και πώς λέγεται όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα? Λούνα Πάρκ. Τι λες ρε. Πώς θα το πω. Παραμυθούπολη τι είναι. Παραμυθούπολη, ναι. Όνομα. Παραμυθούπολη λέγεται. Χριστίνα. Τσολάκης Χρήστος. Μιχάλης. Μιχάλης και... Θοδωρής. Θοδωρής εσύ. Γιάννης. Ρε παιδιά, τι δώρα έχετε ζητήσει τον Γιο Βασίλη? Δεν έχω σκεφτεί ακόμα. Θα ζητήσω. Λέω να ζητήσω ένα hoverboard. Ένα. Hoverboard. Α, θέλουμε να πάμε και το χωράμε.
Μάλιστα, εσύ. Δεν έχω σκεφτεί, αλλά νομίζω μια τηλεόραση. Ούτε εσύ δεν την σκέφτηκες. Μια τηλεόραση. Ναι. Γιατί έχει πει τηλεόραση, δεν έχετε. Έχουμε, απλά θέλω να μπει στο δωμάτιό μου. Όπα, κακό σου μάτι αυτό, φιλαράκι. Why you want you have television your room? Επόμενος. Δεν θέλω κάτι. Κάτι στάξει όλα. Όχι. Δεν θέλω κάτι. Εγώ θα πάρω ένα πολύ ωραίο επιτραπέζιο. Επιτραπέζιο. Εσύ ψηλά εδώ πέρα τώρα. Εγώ δεν έχω φάσει ακόμα. Καλά ρε, μέσα και σου πολύ τα παιδιά. Πότε αποφάσισες να πάρω δώρο δηλαδή από τον κύριο Βασίλη. Καμάτα με κακές. Θα περιμένω. Θα δούμε πότε, δεν ξέρω ακόμη. Μιχάλη, να ξέρεις πως το μπέργκερ που λες εσύ για αυτό το φίλο σου είναι το πιο ωραίο δώρο όταν πεινάς. Λοιπόν, έλα μαζί με αγαπητέ μου Κωστή, πάμε προς τα μέσα λίγο. Βρισκόμαστε στην Παραμυθούπολη, αγαπητοί μου φίλοι, εδώ πέρα. Και όπως είναι λογικό, πάμε προς τα κάτω. Γεια σας! Καλά είστε, γεια σας! Σε λίγο θα έχουμε και τη συναυλία που θα έχουμε με τον Δάντη εδώ πέρα, αλλά φυσικά και τα σπιτάκια μας που είναι εδώ πέρα όλα μαζεμένα για βάψιμο και για διάφορα. Λοιπόν, κατασκευές με μπαλόνια. Μάλιστα, έλα από εδώ πέρα. Γεια σας, καλά είστε. Εντάξει το δωράκι, το είπαμε. Ναι, ναι. Θα το στείλει το δωράκι. Ναι. Να είσαι καλή μαθήτρια όμως, ε. Ναι. Καλός. Καραμελίτσα. Καραμελίτσα. Τα δοντάκια, δεν τα δοντάκια. Ορίστε. Τα δοντάκια, λέω, τα δοντάκια που χαλάει με τις καραμελίτσες. Τα πλένω. Α, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Γεια σας. Να τα κορίτσια μου, να τα. Πού τα κορίτσια. Δεν μας πειράζει. Ονοματάκι. Θεοδώρα. Πώς λένε. Θεοδώρα. Θεοδώρα. Θέλω να μου πεις το όνομα σου. Τόνια. Τόνια. Τι δώρα έχετε ζητήσει από τον αγαπητό μας τον Σάντα Κλάους. Το σκέφτεσαι. Τι ήτανε πατίνι δεν είπαμε. Ένα πατίνι. Ξέρεις πατίνια μου. Πατίνια ξέρεις να κάνεις. Ναι. Και αν πέσεις κάτω. Ένα ηχείο. Ένα? Ηχείο. Ένα ηχείο. Α, ηχείο που παίζει μουσική είναι. Ναι. Α, μάλιστα. Για ακούς μουσική. Ναι. Να το παίξεις και μαζί σου. Ναι. Που πίσω στο ποδήλατο φυσικά. Να το κουβαλάμε. Περνάμε καλά, είμαστε καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Πώς φαίνεται αυτό το χωριό, ας πούμε, το παίζει. Είναι Παραμυθένιο, για πρώτη. Η πόλη μας είναι. Ωραία. Κάθε χρόνο βλέπω γίνεται κάτι καλύτερο κάθε χρόνο, κάτι αλλάζει κάθε χρόνο. Έτσι είναι. Στο καλύτερο πάμε, πιστεύω. Στο καλύτερο, καλό, ναι, καλό. Μακάρι. Παραμυθούπολη, ναι, του. Βάλεσε πολύ ωραία. Εδώ πέρα τι έχουμε, μπαλόνια έχουμε εδώ πέρα. Γεια σας, μπαλόνια! Γεια σας, μπαλόνια! Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά εσύ. Κάνετε σχέδια με μπαλόνια? Ναι. Υπεύθυνοι λείπουν, ναι. Ξέρουμε να κάνουμε σχέδια με μπαλόνια? Ναι. Κάνε μου ένα σχέδιο με μπαλόνι με τώρα. Πώς θα κάνεις? Πώς τα κάνεις τώρα εσύ? Δεν ξέρω να κάνω. Ακόμα. Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν πηγαίνει. Όχι, οι υπεύθυνοι λείπουνε. Σε λίγο γραφτείο μου. Ναι, ναι, ναι. Εσύ μου τα φουσκώνεις δηλαδή. Δεν μπορώ να φουσκώσω. Μου τα φουσκώσεις μπορείς. Το φούσκωσα. Ρε, άντρα βοήθα λίγο την κατάσταση, ρε. Εντάξει, ένα λεπτάκι. Μόνο να φουσκώνουμε, ξέρεις. Μόνο να ξέρεις. Ναι. Φτάσαμε. Δεν πειράζει, αυτό μετά. Εσύ με τι περιμένετε. Γεια σας. Γεια σας. Εδώ μαζί μου. Ζωγραφική προσώπου εδώ πέρα. Α, από το painting έχουμε εδώ πέρα, ε. Αλλά δεν. Καλά είστε. Καλά, εσύ, τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ. Υγεία. Καλύτερα γυαλιά μου. Υπάρχει. Πώς σας φαίνεται αυτό που γίνεται εδώ πέρα? Πάρα πολύ ωραίο. Για τα παιδιά ή για τους μεγάλους? Για όλους. Όλοι. Θα κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Πάντα κάνω μια ερώτηση κάθε χρόνο, όπου και αν πηγαίνω. Αν θυμούνται το πρώτο δώρο του Αγίου Βασίλη, εσείς είχατε πρώτο δώρο για Βασίλειο όταν ήταν μικρή? Ναι, βέβαια. Γιατί τότε τα χρόνια ήταν δύσκολα τα χρόνια. Ναι, μελομακάρονα. Μανταρίνια. Τέτοια. Τα δώρα. Αυτά. Δεν υπήρχαν δώρα δηλαδή έτσι όπως είναι σήμερα. Κανένα ρουχαλάκι τότε, κανένα καλτσούλα. Μπορεί. Μπορεί, μπορεί, δεν θυμόμαστε τώρα, αλλά. Θυμάστε παιδικό σα χρόνια, θυμάστε αυτό. Βέβαια, πώς δεν τα θυμόμαστε. Δύσκολες εποχές. Δύσκολες εποχές, αλλά πιο καλές. Πολύ ωραίες. Πότε πιο ωραία, τότε και τώρα. Τότε ήταν πιο ωραία. Είχε αγάπη τότε. Εδώ πέρα εγγονές, εγγονούς. Εγγόνια, εγγόνια. Άρα αυτό είναι χαρά. Άρα αυτό είναι, μπράβο σας. Γεια σας. Έλεγω μαζί μου αγαπητέ μου Κωστή. Πάμε προς το stage. Βρισκόμαστε αγαπητοί μου την Παραμυθούπολη. Πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολλά σπιτάκια. Εσύ εδώ πέρα είναι ωραία. Αυτοί μας φάγανε μας ρε. Τι έγινε εδώ πέρα. Γεια σας. Καλά είστε. Εδώ πέρα. Ένα τσαρίλησε. Ναι, ναι, καλά είμαστε. Πού μας φάσει. Βολτούλα κάνουμε. Ακριβώς. Πώς σου φαίνεται όσο μεγάλος εσύ τώρα, όλο αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ πέρα? Ό,τι καλύτερο. Για τους μεγάλους ή για μικρούς, για ποιους τώρα? Γενικά για όλους. Γενικά και για σένα ακόμη. Για μένα το ξέρω, εγώ πάντα μικρός είμαι. Πώς αισθανόμαστε?
Άνετα. Εγγόνια έχουμε. Οχο, τέσσερα. Τι θα γίνει, που καταφέρει, πού θα γίνει εδώ πέρα. Τώρα μπορεί να θα έρθουν. Α, μπράβο. Βλέπω το κοπολόγιο όμως και ούτε. Για μην ρε. Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό. Εγώ, Εθνική Ελλάδα. Εθνική Ελλάδα, το βλέπω γιατί παίζει το κοπολόγιο. Έλα μαζί με Κωστή. Πάμε προ τα εδώ πέρα. Α, βαρκούλε. Ω, έλα, ρε, έλα, έλα, έλα. Κάμε Κωστή. Γεια σα. Καλά είστε. Ω, και οι βαρκούλε. Α, γεια σα. Τι έχουμε εδώ πέρα. Πολλά ωραία καραβάκια. Καραβάκια. Πολύ όμορφα. Και βλέπω καραβάκια με διάφορα σχήματα από μπουκάλια, από τα πάντα, ε. Όντως. Μπήκε όλη η τεχνική που κατήχε ο καθένας. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Είναι ωραία χρώματα, είναι ωραία. Φέτος κάνουμε Χριστούγεννα, παιδιά, στην αγαπητή μου τη Χρυσούπολη. Τέλος. Τώρα και για εμάς κοβαλιώτες. Το δικό σας ποιο είναι. Αυτά εδώ. Εκεί έχει με τα δύο είναι. Ναι. Μπλε και άσπρο, ε. Ναι. Γιατί όμως όλα είναι από εδώ πέρα και δεν πάμε από εκεί πέρα. Γαλαζουρέκα. Μαζί μου Κωστή, πάμε προς εδώ πέρα λίγο. Άντε, βάλτα. Βάλτα μέσα. Από εκεί. Από εκεί πάνε. Από την άλλη πρέπει να πάνε. Ωραία, παιδιά. Δες το αυτό το μεγάλο. Θα σε ανεβάσω εκεί πέρα επάνω. Ωραία, θα βουλιάξει. Ποιο είναι το δικό σας. Το πιο όμορφο εκείνο εκεί πέρα κάτω. Με τα κεράκια. Με τα κεράκια, ναι. Δεν πάρει φωτιά. Έχουμε καλή πυροσβεστική εδώ. Καλό είναι αυτό. Ναι. Αυτό πυροσβεστική γίνεται κάθε χρόνο εδώ πέρα στη Χρυσούπολη. Ναι, κάθε χρόνο. Θα πείτε εδώ πέρα στη Χρυσούπολη έχω και νερό στα συντριβάνια του. Μην γελάς, στην Καβάλα δεν έχουμε νερό. Μόνο τα έχουμε μέσα στην συντριβάνια, αυτό λέω. Έχουμε και κάποια προνόμια, τι να κάνουμε. Πολλά προνόμια έχετε από ό,τι βλέπω. Ναι. Μια χαρά είστε, ωραία είναι εδώ πέρα. Ωραία. Καλά περνάμε, καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Υγεία εννοείται. Υγεία σωματική και ψυχική. Πρώτα υγεία σωματική, ψυχική και μετά η δουλειά και μετά όλα τα άλλα. Ε, και να περάσουμε όμορφα τις ημέρες αυτές με την οικογένειά μας, ναι, τα παιδιά μας που λέει ο λόγος. Ακόμα δεν έχω. Λοιπόν. Α, μικρός είστε ακόμα γι' αυτό. Τώρα πατέρα, τα έχει πολύ καιρό. Εντάξει. Εντάξει. Έχετε μέλλον. Πάντως βλέπω παρατηρώ πως όλοι βάλανε μέσα ρεσό, αυτά τα κεράκια. Ναι, ρε, δεν γίνει. Τι τύπη γι' αυτό. Ναι. Εσύ μισή ένα τσάνα θα κάνουμε κανένα καραβάκι. Ε, μην γελάτε, γιατί γελάτε χαμένα. Λοιπόν, έλα από εδώ πέρα. Μ' αρέσει παιδιά αυτό. Έλα μαζί μου, πάμε. Ξέρετε κάτι. Το έχουν ζήσει πολύ ωραία φέτος. Μπράβο τους. Θα μπορούσαμε και εμείς, αγαπητοί μου φίλοι, να το πω και αυτό τώρα, και αγαπητοί μου την Καβάλα, να κάνουμε το πάρκο Φαλήρου κάπως έτσι. Αν τυχόν κάποιος σου σκεφτεί εκεί πέρα μέσα. Εσύ, ναι, εσύ συμφωνείς. Αυτοί δεν συμφωνούν εκεί πέρα μέσα. Γεια σας. Καλά είστε. Ποιο είναι το δικό σας. Ε, δεν έχουμε. Έλα ρε, για ποιο κάνω. Δεν το ξέρουμε. Από πού είστε. Από εδώ είμαστε. Το ξέρατε. Δεν το μάθαμε, ναι. Δεν μου λες το όνομά σου. Μάγδα. Μάγδα, θυμάσαι το πρώτο δώρο που ζήτησες από τον Γιώργο Βασίλη. Ναι. Το πρώτο, το πρώτο, το πρώτο. PlayStation 4. Πόσο καλή είσαι. 14. Πότε το ζήτησες αυτό. Ε. Σε τι ηλικία το ζήτησες. Όταν ήμουν πριν 3 χρόνια. Πόσο. Πριν 3 χρόνια. Δηλαδή στα 11. Ναι. Καλά, όταν ήσουν 5-6 χρόνια και ο Βασίλης δώρο δεν σε έφερνε. Με έφερε. Αυτό είναι το πρώτο δώρο. Το πρώτο θέλω να μου πεις. Ένα αυτοκινητάκι του McQueen. Πλάκα με κάνεις. Ναι, μου πολύ. Α, μητέρα είναι μητέρα, είναι κυρία. Ναι. Η μητέρα. Αυτοκινητάκι McQueen. Έλα καλά εδώ πέρα. Περίμενε. Αχ, εδώ πέρα με το πάει καλά είμαι τώρα, ε. Εσύ εδώ πέρα είναι ωραία, εσύ. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Αυτό πιανό είναι το μεγάλο. Αυτό το μεγάλο πιανό είναι δικό σας. Δικό μας. Δικό σας το μεγάλο. Ναι, δικό μας είναι. Αυτή η κατασκευή πόσες μέρες πήρε για την κάνετε. 2 χρόνια. Πλάκα με κάνεις. ο μπαμπάς για το γιο κάθε χρόνο κάνει βελτιώσεις στο καραβάκι. Α, το ίδιο δηλαδή είναι. Ναι, ναι, ναι. Πάει ένα πηγείο, συντηρείται. Ακριβώς, ακριβώς. Και μετά ξαναμπαίνει στο νερό. Μάλιστα. Έτσι, ακριβώς. Έτσι, έτσι. Τελικά χαίρονται μόνο οι μικροί και οι μεγάλοι. Οι μεγάλοι χαίρονται πιο πολύ γιατί βλέπουν τους μικρούς που χαίρονται και ευχαριστούνται περισσότερο από τους μικρούς, νομίζω. Πολύ ωραία. Γινόμαστε και λίγο παιδιά ξανά. Πρέπει να γινόμαστε λίγο. Ναι, εννοείται, εννοείται. Έτσι. Να φύγει αυτό η μαυρίλα που έχουμε από πάνω. Αυτό ακριβώς. Και όχι μόνο αυτές τις μέρες, πρέπει όλο το χρόνο να σκεφτόμαστε έτσι. Δυστυχώς όμως μόνο τα Χριστούγεννα σκεφτόμαστε. Δυστυχώς. Μπαμπά, ο μπαμπάς είναι. Μπαμπά, βλέπω τα πιο τα χέρια. Να φύγει, έχουμε να φύγει. Μιλούμε περισσότερο για το γιο μου. Πέρα η γυναίκα μου είπε πως κάθε χειμώνα τον εμβάζει πάνω το καράβι. Πάει να φύγει. Και μετά ξανά στάλασσα. Το δέντρο βρίσκεται
Κάθε χρόνο το έχουμε εδώ πέρα, το βάζουμε. Τι έθιμο είναι αυτό? Το έθιμο αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο εδώ τέτοια μέρα, λόγω εορτών. Ωραίο όμως, πολύ ωραίο. Και κάθε παιδάκι παίρνει το καραβάκι του, το ρίχνει μέσα και δίνουμε μία ευχή. Αυτό το κάνουμε και εμείς παιδιά στην Καβάλα, αλλά πρώτα βάλουμε νερό μέσα στα λιβάνια μας. Γιατί εμείς στην Καβάλα, είναι ωραίο έθιμο, ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο έθιμο και γεμίζει χαρά, κόσμο, αγάπη, ζεστασιά για τις μέρες που ζούμε, έτσι. Και κρύο να έχει, και κρύο να έχει, αισθανόμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, κι άλλο ωραίο εδώ πέρα. Αυτή είναι η Στέλλα μας. Η Στέλλα. Κάτσε αυτό ρε φίλε από εκεί πέρα, μήπως που στον δόκιο κοδοτάω και να κάνω μπλουμ. Λοιπόν, έλα μαζί μου, Κωστή. Πάμε λίγο να κάνουμε έτσι βουλτούρ, μια και γύρω. Πάμε Κωστή από εκεί πέρα, έλα μαζί μου. Να και το δικό σου. Στέλλα. Στέλλα μου, θα το βάλεις μέσα. Ναι. Θα κολυμπήσει, θα πάει καλά. Κοιμάσαμε. Ναι. Βουλιάξει. Όχι. Ρε Στέλλα μέσα αυτό το καραβάκι το όλο. Μπλε, ελληνική σημεία. Ναι. Τα καράβια της Ελλάδας πάνε μακριά. Ναι. Τι να έκτη. Τώρα για ο Βασίλη σε φέρω καιρό το δώρο σου. Δεν ξέρω. Τι ζήτησε τώρα, ρε Στέλλα. Αν τη ζήτησε. Πες το, μην τρέπεσαι. Δεν ξέρω ακόμα. Τι θέλει να σε φέρω για τι θέλει να σε φέρει. Όχι και δηλαδή τι ζητούσε εσύ. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Πότε θα ξέρει. Σε λίγες μέρες. Εδώ αυτό. Είδες, αυτό είναι. Αυτό μου θυμίζει η Ελλάδα. Έλα μαζί μου. Έλα αγαπητέ μου Κωστή. Αγαπητού μου Παραμυθούπολη. Βρισκόμαστε στο τριβάνι του, μάλλον στο εδώ πέρα που έχουν αυτό εδώ πέρα. Δύση τριβάνι. Λοιπόν. Και πολλά καραβάκια εδώ πέρα μέσα. Πανικός γίνεται. Καλά Χριστούγεννα. Ωραίο δεν είναι, εσύ. Ωραίο είναι, ναι. Είναι σαν, μου θυμίζει τη Αγία Βαρβάρα που βάζουν τα καραβάκια. Στην δράμα. Στην δράμα. Πέντε μου εντυπώσεις. Μου αρέσει. Κάνουν κάτι διαφορετικό. Κάνουν πολύ καλό αυτό. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς. Όπως σήμερα, παιδιά, θα έχω να θάψω κόσμο σήμερα. Μη γελάς εσύ. Αλήθεια θα πούμε δυστυχώς. Και δυστυχώς αυτές τις αλήθειες. Γεια σας! Παρατηρούμε από ψηλά τα καραβάκια. Ορίστε. Παρατηρούμε από ψηλά τα καραβάκια. Βεβαίως. Έχει και δικό σας καραβάκι. Όχι. Εικονός, κάποιος άλλος. Όχι. Μόνιμο είμαι. Μόνιμο, βολτούλα. Ναι, ναι. Γινόμαστε παιδιά. Γινόμαστε, δεν θα πει τίποτα. Καλό αυτό. Βέβαια, όταν βλέπουμε. Χαμογελάμε. Βεβαίως. Πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε. Γεια σας, καλά είμαστε. Καλά είμαστε, ντρέπονται λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Έλα μαζί μου και πάμε προς εδώ πέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ακούστε με τώρα λιγάκι. Σε λίγο έχουμε άλαμα δέντρου από εκείνη την πλευρά. Εδώ πέρα είναι το stage που θα γίνει η συναυλία. Και εδώ πέρα έχουμε λοιπόν όλα τα παιδικά, μάλλον τα παιδικά, τα παιχνίδια. Ξέρετε, είναι μια μικρή αντιγραφή, θα έλεγα εγώ. Τη αγαπητή μα, γεια σα. Τι γίνεται, τι μου κάνει. Πάρα πολύ καλά. Γύρω Ζάντο. Πολύ καλά, εσεί. Ετοιμαζόμαστε για το άλμα του δέντρου. Βεβαίω, για τα πάντα, Τα παιδιά πάντω χαίρονται όλα. Απόψε γίνεται χαμός εδώ. Όλοι. Και κάθε βράδυ. Μέρη. Γεια σας. Κάτω το καραβάκι ακόμα δεν το βάλες μέσα. Όχι ακόμα. Θα το βάλεις τώρα. Ναι. Άντε πήγαινε. Άντε θα φυτάξεις το νερό. Έλα μαζί μου. Λοιπόν. Και φυσικά είπαμε προηγουμένως ότι από εδώ πέρα είναι τα παιχνίδια. Κοιτάξτε τα παιχνίδια. Τελικά από ό,τι βλέπω είναι σαν πολύ μεγάλο χώρο. Πολύ μεγάλο χώρο. Πάμε απέναντι. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Πρώτα απ' όλα βλέπω ότι τρώτε. Δεύτερον δεν βλέπω καραβάκι. Και τρίτον. Εγώ σε βλέπω. Πήγες και στο Δημότικο. Πήγες στη Νέα Καμήλα. Στις Αίρες. Άστα να πάνε. Πού σ' άρεσε. Την Καμήλα την είδες. Την Καμήλα του ρεπορτάζ στο χωριό Καμήλα. Ναι, την Καμήλα. Που βρήκαμε αληθινή Καμήλα. Πες μου τι δώρο ζήτησε του Γιώργου Βασίλη. Ένα μωράκι με τηλεκοντρόλ. Ένα μωράκι με τηλεκοντρόλ. Και τι βρες cyber robot θέλεις να πάρεις. Υπάρχει μωράκι με τηλεκοντρόλ.
Ναι. Πού το είδες αυτό εσύ? Δεν τσάπω. Κάμερα μάλλον με τηλεκοντρόλ υπάρχει. Εσείς, τι τώρα γελάσατε. Για πείτε μου, αγαπητά μου κορίτσια, το πρώτο δώρο που έχετε ζητήσει εσείς από τον Γιοβασίλη. Το πρώτο. Ποιο ήταν? Το πρώτο. Α, ναι, ήτανε... το πρώτο ήταν το μυστικό ημερολόγιο. Πόσο χρόνο ήσουν? Ήμουνα... 3-4. Πάμε καλά, τόσο, τόσο το θυμάστε. Πόσο ήσουν καλά? Δεν θυμάμαι πόσο ήμουνα. 3-4. Πόσο ήταν το μυστικό? Να πω τα δώρα που έχω πάρει από τον Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, ήτανε μυστικό ημερολόγιο. Τι είναι αυτό ρε παιδιά? Είναι ένα ημερολόγιο που γράφει σε... Χάνα Μοντάνα, τέλειο. Μαξιλάρι Χάνα Μοντάνα φουσκωτό. Μια κουζίνα με κουζινικά, ξέρετε. Δεν ξέρω γιατί είμαι κουζινικά, δεν είχα πρόβλημα. Δεν γελάσαι εσύ ρε, ψέματα. Θα έπρεπε να πει κουζινικά. Και μια κούκλα, ίσα με τον πόη μας ήτανε, αλλά είμαστε δίδυμοι. Τι είστε? Μοιάζουν. Ποιο μοιάζουν ρε, με δουλεύεις? Τώρα το μαλλίζουμε, μπερδεύουμε, να κατάλαβες. Πόση διαφορά έχετε ήδη που έχει γίνει? Δύο λεπτά. Έχει και πρώτη. Εγώ. Τι μεγάλη είσαι. Ναι. Όχι ρε κορίτσι. Ναι. Ίδιο δώρο παίρνετε και οι δύο δηλαδή? Ναι. Πάντα. Πάντα, ναι. Τι δώρο θα θέλατε να είχατε πάρει όμως? Τι θέλετε πάρα πολύ και δεν το πήρατε? Ένα μάξι. Αυτό θέλουμε όλοι μας. Εγώ δεν ξέρω. Την υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Μπράβο, πες αυτά. Ναι. Υγεία, αγάπη. Ειρήνη πάνω απ' όλα. Όχι bullying, όχι βία. Να είναι όλος ο κόσμος γερός. Άντε, μπράβο, θα άκουσα. Μπράβο σας. Καλή συνέχεια, γεια σας. Έλα μαζί μου, αγαπητέ Κωστή. Το δέντρο ανάβει τώρα 6,5 ώρα. Τι ώρα πάνε για το δέντρο, 6,5 είπανε. 6,5, ακόμα έχουμε για το δέντρο. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σε βάλω εδώ πέρα πάνω με την κάμερα στο χέρι και θέλω σταθερά πλάνα. Δες το λίγο, εντάξει. Δεν θέλω να κουνιέσαι. Άρα, αυτό είναι παιδιά, παιχνίδια. Μου θυμίζει λίγο, είναι μια μίξη, ας πούμε, ονειρούπολης με πολιτεία των ευχών. Στην πολιτεία των ευχών της Σερών, κάτω έχει παιχνίδια τέτοια, θυμάσαι. Γι' αυτό λίγο μου θυμίζει, λίγο, φέρνει λίγο. Φέρνει. Γεια σας! Καλά είμαστε? Πώς σε λένε εσένα? Αλεξάνδρα. Ε, Αλεξάνδρα, από τον Αγιο Βασίλη τι δώρο ζήτησες? Τίποτα. Τίποτα ρε Αλεξάνδρα. Για να το ζητήσεις κάτι. Μα δεν είχε. Τι είχε? Δεν είχε. Δεν είχε. Ναι. Θα έχει. Εσύ πώς σε λένε? Δες ρε. Πώς σε λένε εσένα, μεγάλε? Λάβε. Είναι μεγάλε. Καλά είμαστε? Καλά φίλε. Υπάρχει. Πρώτα δώσεις. Χριστούγεννα. Πιο πολύ παιδί γίνεσαι εσύ για τα παιδιά. Για τα παιδιά. Εσύ πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Μια χαρά. Ναι. Αυτές τις μέρες δηλαδή σε κάνουν να αισθάνεσαι, ας πούμε, πιτσιρικάς. Φυσικά, εντάξει. Εντάξει. Καλά, έχει χαμόγελο. Όμως. Εσείς πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά, τέλεια. Καταρχήν για τα παιδιά γίνεται αυτό λόγια για όλους μας, ας πούμε. Πιο πολύ για τα παιδιά μα και για μας, βέβαια. Ναι. Μας είπες καλά δηλαδή, χαμογελάμε. Βέβαια, ναι. Έλα μαζί μου, ευχαριστώ πολύ. Άρα, πάμε να κάνουμε την βολτούλα μας. Γεια σου! Σταυρούλα! Σταυρούλα! Περίμενε. Εσένα πώς σε λένε? Ελένη! Πώς? Ελένη! Ελένη λένε τα αυτιά. Κομμάτι που πήγαμε το είπα σε καλά. Τι δώρο ζήτησες από τον κύριο Βασίλη? Δεν έχω ζητήσει ακόμη. Δεν έχεις ακόμα. Περίμενε τώρα. Σιγά σιγά το γυρνάμε το ρολόι. Από τον κύριο Βασίλη τι δώρο έχει ζητήσει? Του πιταμοήρο έχει. Άρε πιταμοήρο. Περίμενε. Τι δώρο θα ζητήσει από τον κύριο Βασίλη? Δεν ξέρω. Με δώσεις πάμε. Μ' αρέσει, έλα μαζί μου. Πάμε. Είναι πραγματικά. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί αυτό το μέρος της αγαπητής μου της Χρυσοπολίτης, το κομμάτι εδώ πέρα, έχει φτιαχτεί έτσι ώστε θα έλεγα, μια και η Χρυσοπολίτη είναι πολύ κοντά στην Καβάλα, οι αγαπητοί μας, οι καβαλιώτες, οι φίλοι μου εκεί πέρα, να επισκεφτούν εδώ πέρα τον χώρο με τα παιδιά τους, θα περάσουν πολύ ωραία. Μ' άρεσε. Γεια σας. Καλά είμαστε. Εσείς τι κάνετε? Εγγονός, εγγονή. Μάμπαλντι. Μάμπαλντι, καλά είμαστε. Πώς πάμε? Είδαμε και εσάς πρώτη φορά, πιστεύω. Πρώτη φορά. Ναι. Χριστούγεννα, έχω πολλές φορές. Αλλά όμως γιορτές, Χριστούγεννα, πρώτη φορά. Ωραία είστε. Πάρα πολύ ωραία. Φέτος είμαστε υπέροχοι. Φέτος θα κάνουμε με το wow. Και τώρα ακούστε εσύ, τώρα είσαι η κόρη, είναι η κόρη. Γυναίκα. Πώς το κατάφερες τα φαντικό,
Πλάκα, με δουλεύει τώρα σίγουρα. Όχι, είναι αλήθεια. Και είναι η εγγονή μας. Εγγονή, πήγαινε τώρα. Ναι. Πες μου πόσο χρόνια διαφορά έχετε. 8. Στα λέω στα ίσα. Είσαι βασανισμένος. Όχι. Τι κάνετε. Εγώ είμαι την γυναίκα μου, έχω αυτή τη στιγμή το άμπαντα, τα έχει πει 4 μήνες. Το ξέρω, τα λες όλα. Εγώ έχω τα λες όλα. 33 είναι η γυναίκα μου η Μαρία, εγώ είμαι 49. Εσύ τι καπήρα εγώ, φίλε. Μην τα λες, μας ακούνε. Δεν το πιστεύω. Κοίταξε, ηλικία, αφού έχουμε καλά είμαστε. Ηλικία πάνω απ' όλα. Τελικά, σου κάτι. Ναι. Μήπως οι μικρές οι γυναίκες που παίρνουμε μας δίνουν ζωή. Μάλλον. Μάλλον, ναι. Εννοείται. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Εννοείται. Αυτό απ' έξι, παιδιά, τραβάμε σήμερα που είναι Παρασκευή και παίζει. Επειδή είμαι καλό παιδί, εγώ ξέρεις. Ναι. Για πες μου. Το έχω χαμένο μέσα, δεν το έχω μέσα. Στο κινητό. Πρέπει να παίζει λογικά από εβδομάδα, από Δευτέρα παίζω. Έγινε. Την επόμενη Δευτέρα θα παίξει. Μεθαύριο, ναι. Γιατί από εδώ και πέρα πηγαίνουμε παντού σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γι' αυτό τώρα έχουμε χάσει κάτι. Υγεία αφού υπάρχει και καλά είμαστε. Και καλές γιορτές να έχουμε. Πάνω απ' όλα. Είμαι παλτιτρό. Πολύ. Πολύ. Παχαίνει. Να γι' αυτό. Ξέρετε τι. Στο πάμε διακοπές και άλλο που έχουμε. Πάμε διακοπές. Ποτέ μου δεν έχω φάει μαμπαλτί. Έχω φάει εννοείς πέσω σε γύρισμα δεν έχω φάει. Δεν το τρώσε. Έχει πολύ λάδι μέσα. Δεν έχει. Ψωμί το ζεστό. Κάει καλό. Όχι, κάει καλό. Το ψωμί το ζεστό το βλέπω εγώ. Δεν σε μένα. Εδώ δεν. Μπορεί είναι, μπορεί είναι. Όχι, δεν το λες καλά. Θα το πω, μου επιτρέπετε να το πω. Θα το πω εσύ. Πες το με μπιπ. Λοιπόν, το πω με μπιπ. Λέει πως με όλο το σεβασμό. Κάτω από έναν μεγάλο βράχο κρύβεται, λέει, ένα φίδι. Κρύβεται βόας. Τώρα κάνεις πρώτη συνέντευξη, γεια. Όχι, το κάνω το πόδο. Χάρηκα, καλή συνέχεια. Και έπαιρνε. Να σας θυμάσαι όπως είπα. Ναι, ναι. Εσύ να χαίρεσαι. Εγώ να χαίρομαι. Αχ, Θεέ μου, ας είμαστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Τι τραβάμε και τι λέμε, Θεέ μου. Γεια σας. Γεια σας, καλά. Άρα, παιδιά. Ευτυχώς που δεν με δέρουν κιόλας. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά με το βάθος της καρδιάς μου που μέχρι στιγμής δεν με έχετε πλακώσει κάποια στιγμή. Αλλά εντάξει, πιστεύω πως είμαι καλοπροαίρετος και αυτά που λέμε είναι καλοπροαίρετα και τα σειράζουμε όλοι μας. Και δεν προσβάλλουμε κάποιον, πιστεύω, εντάξει. Γεια σας! Τι έγινε, παιδιά, φυγάτε όλοι. Καλά είμαστε. Γεια σας και ξανά. Και ξανά, ε. Ξανά. Δεν πειράζει. Πού γυρνάτε εσείς? Βόλτα κάνουμε. Παντού. Στο δέντρο δεν θα πάτε? Θα πάμε. Τι ώρα να πει? Δεν ξέρω. Σε λίγο. 6.30. Τελικά μου φαίνεται πως εσείς όλοι σας κοπροσκυλιάζετε. Ναι, το βρήκατε. Θέλω να φωνάξετε όλοι μαζί καλά Χριστούγεννα στην κάμερα, εντάξει. Εντάξει. 3, 2, 1. Καλά Χριστούγεννα! Τους άκουσες? Όχι. Δεν άκουσες κάτι. Καλά Χριστούγεννα! Άντε, μπράβο. Μπράβο! Πάμε, φιλαράκι, πάμε. Όχι. Όχι, Θεέ μου. Έλα, φιλαράκι, πάμε. Πάμε, Κωστή μου. Πίσω από την κάμερα ο Κώστας ο Πατσουλίδης. Λοιπόν, απορώ. Δεν βαρέθηκες τόσα χρόνια? Μα, δεν βαρέθηκα καλά. Τόσα χρόνια μαζί. Θα μας παρεξηγήσουν. Γεια σου, φιλαράκι, γεια σας, γεια σας. Πάμε προς το δέντρο. Νομίζω... Πάμε προς το κυπάκα με έτσι λίγο. Πάμε, έλα μαζί μου. Λοιπόν, αγαπητοί μου, γεια σας! Γεια σας! Καλά, εσύ, μια χαρά. Το καραβάκι. Το καραβάκι έπαιρνε νερά και τα αφήσαμε. Όχι, ρε παιδιά, το καραβάκι βούλιαξε. Βούλιαξε το καραβάκι. Γεια σας! Καλά. Έλα μαζί μου, Κωστή, πάμε προς εκεί πέρα. Και παιχνίδια εδώ πέρα, πολλά περίπτερα βλέπω, ρε παιδιά. Πολλά περίπτερα. Σε βάψανε! Τι σε βάψανε? Ο Βασίλης, τι δώρο θα σε φέρει? Ένα σπίτι Playmobil. Μάλιστα. Ευχαριστώ, γεια σου. Ναι. Καλά να περάσεις, να χαμογελάς και να παίξεις πάρα πολύ. Έχω μια πορεία όμως, μου τελείστε. Για ποιο λόγο πες μου. Εσάς. Δεν είστε βαμμένοι. Όχι. Γιατί. Δεν το είπα μετά. Έχω πάντα μια πορεία. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, τα κοριτσάκια όλα, κατά κύριο λόγο, θέλουν να βάφονται Ρούντολφ. Κωστή. Γεια σας, καλησπέρα. Αχ, πανικός γίνεται. Είστε εδώ πέρα. Ακόμα δεν ήρθε.
Ακόμα δεν ήρθε. Ακόμα δεν ήρθε. Λοιπόν, έλα μαζί μου, αγαπητέ μου Κωστή, πάμε λίγο προς τα κάτω. Πάμε προς το δέντρο. Ναι, εδώ πέρα απουσιάζει το φως από εδώ πέρα. Εδώ πέρα δηλαδή το mixing που γίνεται στην είσοδο δηλαδή. Ίσως θα ανάψει μετά, δεν ξέρω, μπορεί να ανάψει μετά το φως. Αλλά απουσιάζει το φως αυτή τη στιγμή από εδώ πέρα, χρειάζεται λίγο παραπάνω. Πάμε μερικά πλανάκια από κόσμο. Πρέπει, πάμε. Είναι αφιερωμένη σε εσάς, τους μικρούς φίλους, σε όλα τα παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε και η συνέχεια που θα έχουμε κάθε μέρα μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου, ελπίζω να αρέσει και στους μεγαλύτερους. Να είστε λοιπόν καλά, χρόνια πολλά και τώρα θα κάνουμε την αρχή της Παραμυθούπολης ανάβοντας το δέντρο. Ο αγαπητός εδώ Ρότζερ, με όλους τους συνεργάτες του, φρόντισε να περνάτε καλά και θα είναι σχεδόν κάθε μέρα στην Παραμυθούπολη. Ελπίζω να το θέλετε, έτσι. Είναι πολύ δημοφιλής λοιπόν ο αγαπητός Ρότζερ, μπράβο. Λοιπόν, όλα τα παιδάκια τώρα μαζί θα μετρήσουμε ανάποδα εσείς. Και εδώ, πού είναι τα μικρά παιδιά να έρθουν και εδώ, να πατήσουμε το κουπί. Να ανάψουμε το δέντρο, να καλέσουμε τα Χριστούγεννα να έρθουν. Περιμένετε, όλοι μαζί. Σιγά, σιγά, σιγά. Λίγο πιο πίσω τα παιδάκια παρακαλώ, λίγο πιο πίσω, μην βιάζεστε. Όλοι μαζί θα μετρήσουμε ανάποδα. Ακούστε, θα μετρήσουμε ανάποδα. Θα βάλω εγώ το χέρι μου για να μην μαλώνετε πάνω στο δέντρο. Πάνω στο κουμπί και εσείς θα πατήσετε όλοι μαζί όταν πούμε 0. Και πάμε, θα πατήσω το χέρι μου. Okay. Πάμε όλοι μαζί. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, μετράμε ανάποδα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Η Παραμυθούπολη είναι φέτος πιο δοτική, επανέρχεται μετά από κάποια χρόνια. Είναι, θα έλεγα, πιο χαρούμενη και το οφείλουμε αυτό στα παιδιά μας. Και νομίζω ότι η παρουσία σήμερα αυτού του κόσμου αποδεικνύει ότι έγινε μια καλή αρχή. Θυμάμαι. Ποιο ήταν, θυμάμαι, ποιο ήταν πρώτο δώρο. Δύσκολη ερώτηση. Τώρα μου βάζετε δύσκολα. Ναι. Πρώτο δώρο. Ή ένα δώρο που θυμάσαι που το αγάπησες. Κοιτάξτε, εμείς μεγαλώσαμε σε άλλες εποχές. Ναι. Θυμάμαι. Πιο δύσκολες. Ναι. Θυμάμαι, ας πούμε, ότι μια μπάλα ποδοσφαίρου
δερμάτινη κανονική, όχι πλαστική, ήταν ένα πολύ καλό δώρο. Γιατί τη χρησιμοποιούσαμε για πολύ καιρό και έδινε χαρά όχι μόνο σε αυτόν που έπαιρνε το δώρο, αλλά και στα παιδιά, ας πούμε, τους συνομήλικους, λίγο μεγαλύτερους, λίγο μικρότερους, καθώς τότε εμείς μεγαλώσαμε και παίζαμε στη σαλάμη. Και αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την βόλτα μας. Γεια σας. Περιμένουμε τη συναυλία. Περιμένουμε. Ναι. Το Δάντη. Εννοείς. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Κατά κύριο λόγο βλέπω ότι δεν είστε βαμμένοι. Εγώ και ακόμα. Δεύτερον, τι δώρο πέτει του Βασίλη όταν ήταν μικρές. Α, σε μέσα. Τι σοκολάτα μηχανή. Αλλά με κάνεις. Όχι. Πόσο κατά χρόνο ήσουν. Τετάρτη δημοτικού. Μάλιστα, πρώτο σου δώρο δηλαδή. Ναι. Πριν την πρώτη τετάρτη δημοτικού, δεν πήρες δώρα. Α, πήρα. Το πρώτο. Μια κούκλα. Μια κούκλα, ποια ήταν η Μπάρμπι. Όχι, δεν θυμάμαι. Όχι και έτσι. Όλες οι Μπάρμπι καλέ παίρνουν, εσύ δεν πήρες Μπάρμπι. Όχι. Ξεγελάσανε. Έλα μαζί μου, Κωστή, πάμε. Αγαπητοί μου, βρισκόμαστε φυσικά πάρα πολύ κόσμος. Γεια σας. Πάρα πολύ κόσμος. Πάρα πολύ κόσμος. Και καφέ και δάντη και απ' όλα. Τα αλλάζουμε όλα τώρα. Όλα αλλάζουν τώρα. Βλέπουμε ψυχολογίες. Αλλάζουν τα πάντα. Για ποιο λόγο αλλάζει ψυχολογία? Γενικά για τα πάντα. Η κρίση αυτή μας έφερε σε ένα βαθμό που χρειάζεται τώρα ψυχολογία. Χριστούγεννα δηλαδή. Και Χριστούγεννα και γιορτές. Τα πάντα. Εμείς πώς θα περάσουμε καλά. Θα περάσουμε καλύτερα. Μόνο με το καφέ τι βγάλουμε. Έχει άλλα, τα περαιτέρω. Κανένα ζεστό κρασάκι. Ζεστό κρασάκι, ζεστή μπριζόλα, τα πάντα. Α, σε βλέπω καλό, είσαι. Είναι τη εποχή. Άρα, για σένα είναι ζωή, αφεντικό, για σένα είναι ζωή. Έλα εδώ πέρα. Έλα μαζί μου, Κωστή, πάρα πολύ κόσμο. Κοιτάξτε τι γίνεται, παιδιά. Σε λίγο είναι συναυλία, φυσικά πρέπει να πούμε πω σε λίγο είναι συναυλία του Δάντη. Του Δάντη. Έχουμε Δάντη, έχουμε Βρετό, έχουμε έναν Ποντιακό, έχουμε μια χουπιώνα. Το Χόκ έχουμε σε λίγε ημέρε. Γενικώ έχουμε πολύ πράγμα να δούμε εδώ πέρα. Έλα μαζί μου, Κωστή, έλα μαζί μου. Πάμε. Όχι, ο Βασίλης. Γεια σας. Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Γεια σας. Γεια σας. Πώς πάτε? Μια χαρά. Μοναχούλα σε βλέπω. Έχω την κόρη μου, αλλά κάπου πήγε κόρη. Και την περιμένω τώρα. Μάλιστα. Την εγγονή και όλες δυο. Όχι. Εγγονή χωρίς. Αν είπα την κόρη. Παντρεμένη. Παντρεμένη. Αλλά έχω και μια εγγονούλα. Έχεις μια εγγονούλα. Από μπράβο. Άλλη κόρη. Γινόμαστε παιδιά. Πολλά, γινόμαστε παιδιά. Βλέπουμε, γινόμαστε. Καλό. Σε βλέπουμε τακτικά. Καλό. Καλή συνέχεια. Έλα αγαπητέ μου Κωστή. Έλα. Γεια σου! Όχι, το φάγα στο κεφάλι. Καλά είσαι? Πώς σε λένε? Άρα αυτό είναι. Χαμόγελα, ρε, χαμόγελα. Εσύ Χρυσούπολη βρισκόμαστε. Τι γίνεται εδώ πέρα? Αρχίζω και χάνουμε σιγά-σιγά. Κοιτάξτε τι γίνεται, αγαπητοί μου. Κοιτάξτε, φίλοι μου, τι γίνεται δεξιά και αριστερά. Πανικός, πάρα πολύ κόσμος. Πάρα πολύ κόσμος. Εδώ πέρα στη Χρυσούπολη, στην Παραμυθούπολη. Και πάρα πολλά καραβάκια. Ωραία. Εσύ τα καραβάκια ακόμα εδώ πέρα είναι. Τι γίνεται? Συνοστισμός. Γεια σας. Γεια σας. Καλά είμαστε. Πού το καραβάκι σας? Δεν ξέρω. Πού το καραβάκι σας? Εδώ. Εδώ πέρα είναι μέσα. Δεν πουλιάξει ακόμα. Μπα, όχι ακόμα. Αυτά, Κοιτάξτε τι γίνεται εδώ πέρα. Επάνω εδώ πέρα να πέσεις θα επιπλέει σίγουρα. Έχω μια ιδέα να πάμε με την κάμερα πάνω σε ένα καραβάκι. Καλή ιδέα. Καλή ιδέα, έτσι, σε φινιζόλ. Αυτό εκκλησία ρε είναι. Για καραβάκι. Μην γελάζε. Κάποιος πήρε αυτά που βάζουν τα ψάρια μέσα και το κάνει. Καλό μου, καλή μαγιά. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ωραία. Κοιτάξτε εκεί πέρα, καραβάκι με μπουκάλια. Είδες φιλαράκι τι κάνει το δαιμόνιο μυαλό του πιτσιρικάδων, ε? Αν έχεις ένα δηλαδή. Μπάταρε, διεγένει, ένα μπάταρε εκεί. Πού είναι ένα μπάταρε το καραβάκι. Ήταν λογικό, ναι. Ήταν ο σχεδιασμός, δεν έγινε καλός σχεδιασμός. Έτσι όπως το κάνανε, είναι λογικό. Έπρεπε να το κάνουν ευθεία κάτω. Για πες μας, εσύ που έκανες και στο ναυτικό. Στο ναυτικό έκανα. Στο ναυτικό. Θέλει ειδικό τέτοιο το σχέδιο στο καραβάκι. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά. Πολύ ωραία περνάμε. Πολύ ωραία, έλα μαζί μου. Τι γίνεται ρε φίλε? Συνοστισμός γίνεται, μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά. Γεια σου. Πού το καραβάκι σου? Μπροστά. Έφυγε μπροστά δηλαδή? Ναι. Δεν βουλιάξε? Όχι. Τι δώρο έχεις ζητήσει το Γιο Βασίλη? Δεν έχω αποφασίσει. Τι θέλεις να πάρεις? Δεν ξέρω. Τι θέλεις σε φέρει? Πες τώρα ένα δώρο που σου αρέσει. Ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο. Μπράβο σου, συγχαρητήρια.
Είσαι η μοναδική που μπορείς να σου λέω μπράβο. Έλα μαζί μου Κωστή, πάμε προς εδώ πέρα. Γεια σας. Καλά είμαστε. Ναι. Πού το καράβι το δικό σου? Δεν έχω. Καλά, δεν έχεις καράβι. Πόσο καραβάκι εδώ πέρα, κανένα δικό σου? Θα φτιάξουμε το χρόνο. Ναι. Το καραβάκι το φτιάχνουν και μεγάλη και μικρή, δεν πειράζει. Θυμάσαι το δώρο που σε έφερε ο Βασίλης, το πρώτο δώρο? Δεν θυμάμαι. Θυμάσαι έστω ένα δώρο του Αγίου Βασίλη? Ναι. Ποιο? Ένα επιτραπέζιο. Επιτραπέζιο, θυμάσαι ποιο ήταν? Το έχεις ακόμα? Ναι. Το έχεις ακόμα? Άρα αυτό είναι, μπράβο σου, μπράβο σου. Γεια σας! Γεια σου και εσένα! Καλά είμαστε! Δυνατή! Κρυώνουμε! Όχι! Ομορφαίνεται με την πόλη μας! Μπράβο! Το Δήμο μας! Πολύ κόσμο βλέπω φέτος! Είναι... Πάντοτε έτσι είμαστε εμείς! Είμαστε εγκάρδιοι και χαιρόμαστε! Θα καθιερωθεί εδώ στην Χρυσούπολη! Παραμυθοπούλη! Το χρόνο θα είναι! Φυσικά, το χρόνο θα είναι ακόμα καλύτερη! Καταρχήν είναι ένα πρώτο βήμα από το Δήμο και σημασία έχει και εμείς οι πολίτες να το αγκαλιάσουμε. Εγώ πιστεύω ότι όχι το αγκαλιάσαμε, το παραγκαλιάσαμε. Μπράβο τους. Okay, είναι πολύ ωραίο πραγματικά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου. Πάντα έτσι γίνεται. Έλα αγαπητέ μου Κωστή, την πόρτα μας. Δεν πάει στο παρκάκι. Ωραία, πολύ ωραία. Μπράβο παιδιά, μπράβο σας. Μπράβο, μπράβο. Εδώ κοιτάξτε γίνεται. Κοιτάξτε γίνεται απέναντι. Κοιτάξτε τα παιχνίδια. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, υγεία. Καλώς ήρθατε στον τόπο μας. Έχουμε ξανάρθει, απλώς με εορτές. Ναι, για τώρα μιλώ. Πώς αισθανόμαστε? Πολύ ωραία. Γίναμε πιο μικροί. Βέβαια, πάντα γινόμαστε πιο μικροί. Καλό είναι αυτό, καλό είναι, έλα μαζί μου. Άρα, πάμε πολύ τα πανικός, έχω κοράμε να περάσουμε. Αυτοί περάσαν και τον Ινωρούπολη περάσαν αυτοί. Γεια σας παιδιά. Έλα μέσα ρε φίλε. Είχαμε πει προηγουμένως ότι χωριζόμαστε σε δύο κομμάτια. Από εδώ που είναι τα σπιτάκια και οι συναυλίες που γίνονται και ο Βασίλης που είναι στην αρχή του σπιτάκι του, να πάτε, λοιπόν. Αν έχετε και ο Βασίλη εκεί που είστε, αλλά στη Χρυσούπολη, έχουμε και ο Βασίλη μέχρι 4 του μηνός, 4 Ιανουαρίου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Λοιπόν, και από εκεί πέρα είναι τα gaming, τα παιχνίδια για τους μεγάλους και για τους μικρούς. Γεια σας. Γεια σας. Κάνατε κανένα παιχνιδάκι? Κάναμε. Τι κάναμε? Τρεμπολίνο. Κάνατε? Τρεμπολίνο. Σε δίνει και χοροπηδάς? Ναι. Τι είναι τρομακτικό? Όχι. Τι φοβήθηκες? Όχι. Εγώ έκανα το καράβι. Το καράβι. Καράβι έκανες. Δεν μπορείς να μεγάλε. Τι δώρο έχει ζητήσει ο Βασίλη? Ένα βιβλίο. Βιβλίο ζήτησες? Ποιο βιβλίο ζήτησες? Το Σπασίγλα. Μπράβο ρε μεγάλε, μ' αρέσεις. Έχω. Το βιβλίο σου τι ζήτησες? Εγώ ζήτησα κοντρόλερ. Κοντρόλερ? Ναι, για κονσόλα. Κονσόλα? Ναι. Να παίξω με τον παπά μου παιχνίδια. Α, μάλιστα. Αγόρασα και μια μπλούζα. Μάλιστα. Ο Γιο Βασίλη θα σε φέρει. Ναι, ναι. Θα το φέρει ο Γιο Βασίλη. Ναι. Και πού το ξέρω εγώ? Να σας φέρω έλεγχο. Εντάξει, πας. Δευτέρα γυμνασίου. Τώρα για μετά? Τώρα. Πέρσι τι πήγαινες? Πρώτη. Και τώρα πήγες Δευτέρα? Ναι. Δηλαδή θα πας τώρα, πέρσι πήγαινες πρώτη. Ναι. Τρίτη θα πας τώρα και Δευτέρα πας τώρα. Ναι. Πρώτη πας δηλαδή. Δευτέρα. Λοιπόν. Εγώ ήρθα από πίσω. Καλό από πίσω. Μπροστά, από μπροστά. Από πίσω. Τι κάνετε, χρόνια πολλά. Είδατε το ζεστό κρασάκι που λέω. Το ζεστό ρακόμελο, τον φέρει ζεστό ρακόμελο. Να κεράσουμε, να ζεσταθείτε. Παρά στο κεφάλι για όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανάλογα πόσο θα πιείς και την όρεξη. Άμα έχεις πολύ όρεξη δεν βαράς το κεφάλι. Άμα δεν έχεις όρεξη βαρά με τη μυρωδιά. Πώς θα περάσουμε φέτος εδώ πέρα? Όπως πάντα, όπου και να πάμε καλά περνούμε. Η διάθεση παίζει σημασία. Ο τόπος είναι καλός. Γινόμαστε παιδιά. Παιδιά είμαστε πάντα. Η ψυχή δεν γερνά, το σώμα γερνά. Σωστό, μου αρέσει. Το ονοματάκι σου? Κωστής. Κωστής, είσαι από? Μοίρες Ηρακλείου. Λοιπόν, τι κάνεις εδώ πέρα πάνω? Ήρθα σε Χρυσούπολη να την ομορφύνω κι εγώ με την παρουσία μου. Βάλω ένα γιθαράκι. Περίμενε, παιδιά, και μιλάς αλήθεια. Ερωτικός μετανάστης? Όχι. Πού μετακόμισε από την Κρήτη εδώ πέρα πάνω? Θεσσαλονίκη είμαι. Θεσσαλονίκη είμαι μόνιμος κάτοικος. Ήρθα για την έκθεση, εδώ για την Ηρακλείου. Και εγώ. Παραμυθούπολη. Η Ονειρούπολη είναι στη Δράμα. Εντάξει, το ίδιο κάνει. Το ίδιο μπορεί να παραμείνει. Με όνειρο έχουν να κάνουν και τα δυο. Μπράβο, φιλαράκι. Στην υγειά μας. Κάτσε να μου λέγανε. Και οδηγάω μετά. Μετά οδηγάω. Πόσα ήπιες? Τρίτο είναι αυτό, τρίτο. Φίλε, η γυναίκα το ξέρει? Δεν το λέω. Κρυφά παίρνω, βάζω από εδώ και πίνουνα. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Θα οδηγήσω εδώ, άμα. Ωραίο φιλαράκι είναι. Ω, σε ανοίγει. Ωραίο αυτό, ωραίο είναι. Ωραίο είναι αυτό. Απ' όλα σου πω.
Ωραίο, πολύ ωραίο, μπράβο. Ωραία, αλλά μαζί μου. Ωχ, πάω αυτή, εντάξει, οκ. Μπορείς να μεθάω και εύκολα. Γεια σας. Κάντε πως είστε. Έλα καλέ, ορτές τώρα έχουμε τώρα καλέ. Πού ήταν μήνυμα. Το κορίτσι, στη σύζυγο, στο σύζυγο. Στον άντρα. Στην κόρη. Δεν. Πού στέλνετε μήνυμα. Εκεί την κοπέλα. Και στέλνει μήνυμα. Όχι, δεν θέλω. Δωράκι πήραμε. Όχι. Κακός. Κακός. Ντρέπεται. Την υγειά μας. Εσύ φίλε, πολύ πίνεις. Όλα το κρασί είναι. Τόσο δίνω. Τόσο δίνω. Όλα το κρασί είναι. Ζεστό. Οδηγάς κιόλας. Όχι. Όχι, μπράβο. Είμαι. Κοπέρα λίγο άνθρωπο τόσο. Εγώ που πήρα λίγο. Α, πού είμαστε. Χρυσοχώρη. Χρυσοχώρη, προσοχή στον δρόμο. Εντάξει. Σιγά σιγά στον δρόμο. Σήμερα είναι μέρα γιορτινή. Γιορτινή είναι σήμερα η μέρα. Άρα. Να, αγαπητέ μου φίλε, για αυτούς είναι. Η ζωή, αγαπητέ μου Κωστή. Θυμάσαι κάποτε και εσύ που πηδούσες. Πηδούσα. Τώρα σε. Μπιπ. Λοιπόν, έλα. Ενώ από θέμα δουλειάς, από θέμα τρεξίματος, από θέμα όσο μεγαλώνουμε, αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε ειλικρινείς. Τα Χριστούγεννα για τους μικρούς. Όσο μεγαλώνουμε, περνάνε και τα χρόνια, τα Χριστούγεννα φεύγουν σιγά σιγά το μυαλό μας. Έχουμε πολλές δουλειές, τρέχουμε καθημερινά άγχος. Το Πάσχα και τόσο πολύ το θυμόμαστε. Καλοκαίρι κάνουμε τέτοια μπανάκια. Πιτσιρικά σε φυλάει. Πάσχα το Χριστούγεννα, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι πόσο μπανιά κάνει πιτσιρικά. Κάθε μέρα γιατί είμαι παιδί. Και τώρα όμως. Τώρα, άμα κάνω 10 είμαι πολύ. Γι' αυτό το λέω πως. Ότι τώρα αυτή τη στιγμή δυστυχώς που το λέω, αλλά. Δυστυχώς. Κατά κύριο λόγο θέλω να πω. Όχι, χαίρομαι που σα βλέπουμε και στην Καβάλα, μάλλον στη Χρυσούπολη. Στη Χρυσούπολη, ναι. Χριστούγεννα γινόμαστε παιδιά. Όλοι πάντα μένουμε παιδιά. Μένουμε παιδιά και τα Χριστούγεννα είναι μια ιδιαίτερη γιορτή που μας κάνει όλους να χαιρόμαστε. Πιστεύεις ότι τα Χριστούγεννα αυτά μας κάνει να αισθανόμαστε διαφορετικά. Εννοείται τώρα. Μιλάμε για τη γέννηση του ανθρώπου. Είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο γεγονός για τον κόσμο. Σήμερα θα σε χαρούμε να το πάρεις στη Χρυσούπολη. Επιτυχίες παλιές και καινούργιες πιστεύω. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, τον Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και τον κόσμο, τόσο κόσμο που μαζεύτηκε εδώ. Πάντως ο καιρός βοηθάει, δεν έχει πολύ κρύο. Δεν έχει. Για μας τους νότιους έχει, αλλά. Εντάξει, είναι καλά. Λοιπόν, για μας είμαστε εντάξει. Είναι καλά, είναι γλυκά. Θέλω ένα μήνυμα για εσένα τώρα για τα παιδιά, για τον κόσμο, αλλά και φυσικά για όλο τον κόσμο, τι πρέπει να σκεφτεί κατά κύριο λόγο αυτές τις μέρες. Τίποτα, τους γονείς. Οι γονείς κοντά στα παιδιά. Οι γονείς να αγαπάνε τα παιδιά. Όλοι οι γονείς αγαπάμε τα παιδιά, εννοείται. Αλλά όσο γίνεται πιο ουσιαστικά κοντά στα παιδιά. Και πάνω απ' όλα υγεία. Το λέω για μένα, τα ακούω κι εγώ. Να είστε καλά, καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή γενικότερα που μας κάλεσε εδώ πέρα. Εδώ και βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα σε μια τόσο σημαντική γιορτή για την πόλη, για τον ελληνισμό γενικότερα και για όλο τον κόσμο, για τα Χριστούγεννα. Και εύχομαι να περάσετε καλά. Ούτε η ευθύνη μου, ούτε η φίλη αυτή η χίλια θα με στείλει. Να γίνω νιώμα, να σε ξεχάσω, δεν σκεφτώ τίποτα να χάσω. Να γίνω αέρας, να λαπερδεύω, κάθε Δευτέρα το δουλεύω. Αγαπητοί μου φίλοι, για ακόμη μια φορά φυσικά ήρθαμε σε ένα σημείο εορταστικό. Ήρθαμε λοιπόν στην Παραμυθούπολη, στην αγαπητή μου την Χρυσούπολη τη Μονέστου. Ήρθαμε, ακούσαμε, ανάψαμε το δέντρο, περάσαμε καλά, είδαμε τους μικρούς μας φίλους, τους μεγάλους. Πραγματικά μπράβο και συγχαρητήρια θα έλεγα εγώ στο Δημονέστου που και φέτος, μάλλον που φέτος ξεκινάει κάτι το σημαντικό. Όπου πιστεύω ότι αν συνεχίσει και έτσι φυσικά και την επόμενη χρονιά θα γίνει θεσμός η Παραμυθούπολη και θα προσεγγίσει πάρα πολύ κόσμο. Από μένα να είστε καλά και φυσικά στο επόμενο επεισόδιο σε ένα άλλο χριστουγεννιάτικο προορισμό.